Καλησπέρα το κλείσο των λιωσίων. Power Boys Kill Beer. Για το πρωτάθλημα της D2. Θα έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι, φυσικά. Με όμορφο θέαμα, όμορφα καλάθια. Και το κυριότερο, χωρίς τραυματισμούς. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Θα πετύχουμε το πρώτο καλάθι. 2-0. Ανοίγουν το σκορ. Μπάλα χαμηλά. Ο Γιακόμη θα αστοχίσει. Ο Ιταλός. Ουναράτσα, ουναφάτσα. Τους έχει μαζέψει εκεί πέρα ο Οδυσσέας. Στην ομάδα των Power Boys. Με τον Γκόραν, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι, δεν το έκανε. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και τη δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εφόσον εστοχίσει και στις δύο βολές. Μία μείωση στον ένα πόντο. Θα στοχίσουν οι φιλοξενούμενοι. 7:58 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Οδυσσέας θα αφήσει με πολύ όμορφο πάλι τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Ανάποδο χέρι με το δεξί, έκανε το 3-2. Για πρώτη φορά μπροστά οι παιδούχοι. Πάσα το Οδυσσέα, δεν θα περάσει, σου τριών πόντων, μέσα! 6-2, στο συν 4, με τον Τζιακόμι. Όχι, δεν Τζιακόμι, ο Παπαϊωάννου ήταν, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Στο συν 4, γηπεδούχοι. Δύο, θα στοχίσουν και πάλι. Τώρα ο Γιακόμη πάει μέχρι μέσα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να ανοίξει ακόμα, ακόμα περισσότερο την απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το 2 στο συν 6. Στο 3. Μπάλα στο σίδερο, για ακόμη το αμυντικό, νομίζω βιάστηκε. Okay.
Στο συν 8. Νέο αστοχο σουτ. Ο rebound. Χαμηλά το φάουλ. Δεν θα μετρήσει στο καλάθι. Στην προσπάθεια του Βραχάτη. Στην προσπάθεια των κυπέδευκων να βγάλουν εφιασμό. Δεν θα τον τελειώσουν οι φιλοξενούμενοι. Και ακόμη το rebound, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ με τον αγκώνα όπως χαρακτηριστικά του Μεδιπής. Τώρα νέο επιθετικό, επίθεση 14 δευτερολέπτων, θα γίνει το λάθος Παπαϊωάννου, επίθεση στημένη μπάλα, θα την μοιράσει στον Φιλίππο, εκείνος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Νέο γαλάθι, όχι. Το λάθος, το 12 παραμένει, 4-53. Ναι, επιθετικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τα rebound για τους Powerpuff. Κάνουν ό,τι θέλουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οι φιλοξενούμενοι. Πάει μέχρι μέσα. Βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια. Θα τους μείνει στα χέρια. Τέλος της επίθεσης των 24 δευτερολέπτων. Με βήματα. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο 4-1. Η περιοχή στο 3-2. Πάρα πολύ κοντά είναι μια ομάδα με την άλλη. Επιτέλους καλάθι, μετά από ώρα για τον Ναλμπαντούδη, μειώσανε στους 6, 14. Ακόμα περισσότερο τώρα, στο 16. Διαχειρός Μπογέα, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα και θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμα περισσότερο, είτε στους δύο είτε στον ένα, να μας ακούσει στους δύο πόντων. Η μπάλα πέρασε χαμηλά στο ψηλό στον Ναλμπαντούδη, ο οποίος με εξαιρετικό τρόπο άφησε την μπάλα στο καλάθι. Νέο λάθος. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Εν μέρη το τελείωμα θέλει να έχει τόσο καλό. Κλέψαν την μπάλα μεν. Δεν τελείωσαν τη φάση δε. Τελικό ριμπάλ για τους γηπεδούχους. Τριών πόντων. Airball.
Έχουμε time out 2 και 10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 18 οι Powerpuff Boys τον Kill Beer. Τέλος time out. Τριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο, ριμπάουντ από ποιον. Φιλοξενούμενοι. Ο Γιώργος θα κατεβάσει για την ομάδα του. Σου για δύο. Το παιχνίδι πλέον είναι στα ίσα. Διαχειρός Ναλ Παντούδη, ο οποίος κάνει χράψη σε συγκεκριμένο διάστημα. Έχει πάρει το χεράκι και τους υπόλοιπους. Το 12. Κάναν 10-10, ένα σερί 8-0. Θα κλέψουν την μπάλα, θα τρέξουν τον εφιασμό, θα εξτοχίσουν. Διαχειρός Παπαϊωάννου. Και θα βρεθούν εκ νέου σε θέση οδηγού. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Για τρεις από τον Γιώργο, η μπάλα στο σίδερο, νέο επιθετικό ριμπάουντ τον Αλμπαντούδη, δεν θα τα καταφέρει και ακόμα το αμυντικό θα καθαρίσει, είναι υπόθεση ριμπάουντ αυτή τη φορά. Εντάξει, μπα τα χάνουν κιόλα. Ο Ιταλός θα αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι, 14-10, γρήγορα. Στο συν 4. Επαναφορά θα γίνει απ' έξω, έχουν μείνει 6 δεύτερα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, στο συν 4 γηπεδούχοι. Πάμε για μια μικρή διακοπή. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Νέο καλάθι, 16-10, ανοίγει και πάλι διαφορά, το 12 γίνεται 10-10, σερί στο σερί, 8-0 από τους Gilbert, 6-0 τώρα η Powerpuff, είχαν και αυτό το 12 στο ξεκίνημα, είναι αναμέτρηση το σερί μέχρι στιγμής, ο Ιταλός θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά, θα φουτήξει για το επιθετικό. Ακούμπησε γραμμή, η μπάλα για το Steel Beer. Θα τελειώσει τον εφιασμό. Πολύ όμορφο τρόπο, 18-10, για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση στο συν 8, οι boys.
Έχουμε time out. 20-13. Το score. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα γίνεται 21-13. Φιλοξενούμενου, η μπάλα πέρασε εκτός, συγκεκριμένα του Παντελόπουλου, power που την μπάλα και βρίσκονται στο σύν 8, είναι και η μεγαλύτερη διαφορά την οποία έχουν πάρει. Μαμά από τη Σερβία, μπαμπάς από την Κροατία. Ο έρωτας όλα δανεικά. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό έλειπε. Την μπάλα και πάλι στους κυπεδούχους. Από τα 6 μέτρα δεν θα πάρει την προσπάθεια. Παπαϊωάννου για 3. Μπάλα στο σίδερο. Ριμπάουτ από τους γηπεδούχους και συγκεκριμένα από τον Έρναν Μπαντούδη. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Μπογέα. Και μέχρι μέσα δεξί διάδρομο. Άψη την μπάλα στο καλάθι. 24-15. Έξι, 15 στο συν 11. Ο Οδυσσέας στην παιχνίδι ήταν παραπάνω από σίγουρος για την νίκη. Το δήλωσε και στην κάμερα. Το λάθος, η μπάλα θα περάσει στην κατοχή των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν προβάδισμα 10 πόντων. Συντριών πόντων από τον Μπογέα, 5 συνεχόμενοι πόντοι, διαφορά στους 7. Ο Οδυσσέας θα στοχίσει. Την μπάλα και πάλι στα χέρια των γηπεδούχων.
λείπω για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, αμυντικό rebound από τον Γεωργιόπουλο. Και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Μπογέα, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Νέο καλάθι. 7 οι πόντοι συνεχόμενοι. 26-21. Σαμοήλης, όρεψε εδώ στον αέρα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Το τελείωμα δεν είναι και το πιο ιδανικό. Μπάλα στο σίδερο. Ένα αμυλικό για τους Power Hook Boys. Οι Gilbert θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον ευσοχήσουν, να κατεβάσουν και πάλι ξανά τη διαφορά στη μία κατοχή αυτή των τριών πόντων. Ούτε τώρα. Κάποιος τον έχει ματιάξει στο γήπεδο, πρέπει να τον βρούμε ποιος είναι. Καλάθι για τους Kilbir. Συγκεκριμένα από τον κύριο Βραχάτη. 26-23 παρακαλώ. Νέο άστοχο σουτ για τους boys. Μπάλα και πάλι στους φιλοξενούμενους. Μπάλα χαμηλά. Δεν θα καταφέρουν να ρίξουν ακόμα περισσότερες διαφορά ή ακόμα και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Έχει να συμβεί από εκείνο το 10-10 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Για τρεις, μπάλα στο σίδερο, ριμπάτο από ποιον, επιθετικό παρακαλώ, από τον Παπαϊωάννου. Ο Ιταλός εκεί πιέζεται, θα γίνει και το λάθος, θα γίνει η Νέλη. Η άμυνα του Ναλμπαντούδη ήταν εξαιρετική. Επαναφορά για τους Κιλμπίλ, στην προσπάθειά τους. Κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα το βάζανε, 26-25 στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Η πιο πλήρης Gilbert όσον αφορά τον αριθμό παιχτών που έχουν κατεβάσει
Power Puff Boys έχουν κατέβει μόλις με 6 παίκτες. Δεν είναι πάντα απαραίτητα κακό αυτό. Αρκεί να υπάρχουν πνευμόνια και τα πόδια να τους κρατάνε. Μπογιάς για 3. Όχι. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σταυρωτές. Ο Σερβέτας. Το φλότερ το οποίο έκανε ήταν αρκετά κοντό. Ήθελε την καμπύλη του, κύριε Σερβέτα. Θα γίνει το λάθος. Οι μπόρες θα κλέψουνε. Σαμουέλης μέχρι μέσα. Θα το πει από τον Παντελόπουλο. Μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους, 32 και 3 για το τέλος, 17 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Ο Ιταλός είναι μόνος του, δεν θα τα καταφέρει. Παπαϊωάννου σε άλλο ένα επιθετικό. Νομίζω βιάστηκε. Δεν ήταν ο Παπαϊωάννου, δικό μου το λάθος, ο Σερβετάς ήτανε. Νομίζουμε βιάστηκε, θα έπρεπε να γυρίσει την μπάλα. Πέντε δευτερόλεπτα, για να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι φιλοξενούμενοι. Σου τριών πόντων, με ταμπλό παρακαλώ, κύριος Ναλμπαντούδης. Αυτός και ο James Carden θα κάνουν αυτά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 26-28 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, όλα είναι έτοιμα. 26-28 η αναμέτρηση των σερί. Μέχρι στιγμής. Μοήλης, με το Τζιακόμι. Θα ευστοχίσει, την μπάλα θα περάσει χαμηλά. Ο επιμένο Νικόα λένε και πολύ δίκιο έχουν. Ο Παντελόπουλος πήρε το επιθετικό, επέμεινε. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. 26-30. Γεάς, θα πάει μέχρι μέσα με το αριστερό. Παντελόπουλος σε άλλο ένα επιθετικό rebound. Θα πάρει το foul. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και θα έχει την ευκαιρία να δώσει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. Φιλμπέρι είναι στο 4-1. Εύκολος η δεύτερη. Yeah. 26-31. Στο συν 5. Τώρα στον Οδυσσέα. Σαμόιλης θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Από τον Παντελόπουλο, ο οποίος υποτικά σήκωσε το χέρι του, το παραδέχτηκε. Σαμουήλης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, έφτασε στην πρώτη. Έστω το σκέψη η δεύτερη. 28-31.
Άρα Βασί τη σφύριξε ο Ρέφ, ήταν μπροστά στο Βραχάτη. Τώρα να σακίσει. Διακόμη θα πάρει το επιθετικό. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές όμως. Ανοιχτό το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση για να κάνει κάποιος κάποιο προγνωστικό. Έτσι όπως είναι το όλο momentum της αναμέτρησης. Έχει όπως ο άλλος η δεύτερη, 29-31. Βογίας για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, διακόμη το αμυντικό. Να περάσουν το κέντρο στόχο σε πρώτη φάση. Γκόραν, το Φιλίππο θα πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Και για να δούμε αν θα έχουμε την τρίτη ισοπαλία. Ευστοχώ στην πρώτη. Ευστοχώς και στη δεύτερη. 31. 31. Εδώ. Εδώ την μπάλα. Ο παπά Ιωάννου ήταν ο πρωταγωνιστής. Κέρδισε και το φάουλ. Όχι μόνο το κέρδισε. Αντιαθλητικό. Σφύριξε ο διαιτητής. Είδε την πρόθεση. Ο παπά Ιωάννου έβγαζε εφηβιασμό εκείνη την ώρα. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Έξω από την πρώτη. Έχουμε προβάδισμα. Μπράβο. 33-31. Η μία ομάδα δίνει στην άλλη τη σκυτάλη της πρωτοπορίας. Αυτό γίνεται σε όλο το παιχνίδι. Θα πετύχει ένα καλάθι, το οποίο πανηγυρίζεται δεόντως στον πάγκο. Έχει φέρει εκλεκτά άτομα, δεν λέμε κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να παίξει καλά, αν μη τι άλλο. Την κύριε Μετερεζίλη Οδυσσέα. Τα μάτια του κοριτσιού. Η επίθεση 2-1, θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Και αυτό συνέβη. Νέο βλέψιμο. Και αυτό, όχι. Ήταν το εύκολο, νομίζω ότι ο Παπαϊάννου εδώ θα το δει στο βίντεο. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται σε αυτό το άθλημα.
Ο Μπογιάς θα στοχίσει στην πρώτη. 36-32. 6-22 για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πάμε στο 22. Για ακόμη θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Παϊωάννου, Φιλίππο, Γιακόμη, Γκόραν, ζητάει ο Οδυσσέας, θα γίνει το λάθος, τύπησε στο πόδι του Γκόραν η μπάλα. Μπογιάς μέχρι μέσα, θα αφήσει πάλι Καρίση για την μπάλα στο καλάθι, 36-34. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια απόψε. Το πράσινο στο κίτρινο. Εντάξει, έχει και άλλα χρώματα, έχουν και άλλα χρώματα φανέλες των δύο ομάδων. Ο Γκόραν επιτέλους δηλώνει παρόν. Ο Μπογιάς αστόχησε σε σουτριών πόντων. Γκόραν και αυτό. Ναι! 40-34. Εντάξει, όταν έχεις σέρβικο και κροάτικο αίμα, αυτό έλειπε, κύριε Γκόρα, να βαχάνεται από, από τα 5 μέτρα. Στου διατρής, ποιος. Κοίτα σαν να μ' άκουσε και να μου είπε ότι δεν κάνω μόνο αυτό. Κοίτα με λίγο, εκπληκτικό κόψιμο. Μπογιάς για τρεις. Όχι. Σαμοήλης, το αμυντικό. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα. Ανέβασε και το καλάθι. Θα του την έβαζα τη φάση σαν highlights. Αλλά τη στιγμή που Οδυσσέα μου δεν την έβαλες, δεν σου βάζω τίποτα. Πήγαινα σε ένα time out, θα τα πούμε σε λίγο. Και πάλι στο παιχνίδι μας, 4-45. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, θα πάρει το επιθετικό rebound. Και δεύτερο επιθετικό από τον Ιταλό, αυτή τη φορά ούτε τώρα, μα είναι δυνατόν. Εδώ θα πιέσουνε. Πίσω Μπογιάς γραμμή, η πίεση των Τζιαγόμη και Σαμοήλη απέδωσε καρπούς. Τι χάσαν αυτοί οι δύο όμως το πριν. Καλός για δύο, μέσα 42-34. Στο σύν 8. Για να δούμε την αντίδραση τώρα των φιλοξενούμενων. Αυτό είναι επιθετικό φάουλ. Τι έδωσε. Αμυντικό έδωσε εν τέλει. Εντάξει. Το θέμα να δεν τη λέω εγώ. Εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω εδώ πάνω. Το θέμα να τη λένε διαιτητές. Πάντα συμβαίνει αυτό, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο Μπαντούτης έχασε ένα καλάθι. Νομίζω αν το δει στην κάμερα θα καταλάβει ότι είναι από τις φάσεις που τις έχει. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Σερβεδά. Θύμισε Μπάνε Πρέλεβιτς. Τώρα θα μου πει τώρα ο Σερβεδάς ποιος είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Να ψάξει να βρει στο να γκουγκλάρει και να μάθει ποιος είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Λοιπόν, Σαμοήλης θα τρέξει τον εφιασμό. Τι έκανε ακριβώς εδώ, ποιο νόμιζε ότι ακολουθήσε ο Αντιτοκούμπο.
Μας τρελάνε ο Οδυσσέας. Το 44-34 θα παραμείνει. 4. Δεν μειώνουμε την, τον Γκόραν σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό που σκέφτηκε ο... Το 44-34 θα παραμείνει. Και 52 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Παιδιά, παιδιά! Θα γίνει το κλέψιμο. Σαμοήλ στον εστιασμό, δεν νομίζω να το χάσει. Α, αυτό έλειπε. 46-34. Τώρα θα μας βάλει τις φωνές. Τι καλάθι μπήκε. Τι καλάθι μπήκε. Απόδειξε ότι σε αυτό το άθλημα μπορεί να χαθεί το πιο εύκολο και να μπει το πιο τρελό. Ο Σπύρος Οδυσσίας θα απαντήσει γρήγορα γρήγορα. 48-36. Βογέας, εκπληκτική πάσα, καλάθι και φάουλ. Παρεβάλλε ήτανε. Παντελόπουλος είχε εύκολο έργο. Η πάσα του Βογέα ήταν εξαιρετική. 48-38. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Μπράβο. Γκόραν. Μπάλα χαμηλά. Στο Φιλίππο. Ο Ιταλός θα χάσει την μπάλα, όχι ακόμη. Βογέας θα προσπαθήσει να βγάλει εφηνιασμό, θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα έχει τη δυνατότητα να ρίξει την διαφορά από 10 πόντους. Ήταν δικό μου το λάθος. 48-40 ήταν το σκορ. Πριν Οδυσσίας για δύο. Ευθοχύσει. Πραγματοποιούν εξαιρετικό δεύτερο, τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Μπογιάς για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Ήρθε συστημένη στα χέρια του Γκόραν, ο οποίος δεν το σκέφτηκε καν, έτρεξε προς τον εφηνιδιασμό. Ο Οδυσσίας τι κάνει εκεί ακριβώς, θα μας τρελάνει αυτός απόψε. Σουτ για τρεις. Νέο επιθετικό. Δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ εκεί, Οδυσσέα μου. Το εκβίασες και αν υπήρχε με τον τρόπο που το έκανες. Έχουμε βήματα, το 50-41 θα παραμείνει. 30 δευτερόλεπτα,
39 για την ακρίβεια, τα 24 για τον Σαμόιλ και την παρέα του. Έχουν πετύχει 26 πόντους αυτή την περίοδο. Μποργιάς εδώ θα καταφέρει. Γκόραν θα εφαγεύσει την μπάλα. Θα πετάξει από το σπίτι του. Μέσα! Τι έβαλε ο άνθρωπος. 55-41. Δεν το πιστεύουν ούτε καν οι συμπαίκτες του. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Στο συν 14, οι γηπεδούχοι 55-41, διαχειρός Γκόραν, σερβοκροάτικο αίμα. Όλα έτοιμα για το... Συγκυλών πόντων. Θα απαντήσουν γρήγορα. Διαχειρός Αράπογλου σε αυτό το τρελό θεότρελο τρίποντο του Γκόραν. 55. Μια μικρή διακοπή. Ο Γεωργιόπουλος έφυγε καφή για τις καρέκλες. Είναι μια χαρά, είναι παλικάρι, σηκώθηκε όλα καλά. Το 55-44 θα παραμείνει. Γκόραν, Οδυσσίας για δύο, μπάλα στο σίδερο, ριμπάδα από ποιον, μπάλα στους Κιλμπίρ. Μπάλα χαμηλά. Όμορφο καλάτι για τον Αλμπαντούδη. Θα ρίξει τη διαφορά στους 9. Γκόραν για 2, θα πατήσει γρήγορα. 57-46, σως είναι 11. Τελειώνει η επίδεση, θα πρέπει να σουτάρει, σουτ για 3, κακό το σουτ. Ο Σαμόιλης θα εξορχίσει, θα κάνει το 59-46, στο συν 13. Θα μειώσουν οι φιλοξενούμενοι, 59-48. Με τον Παντελόπουλο. Hello.
επίσης ο Γεωργιόπουλος θα ρίξει τη διαφορά στους 9. 99-50. Έχουμε ένα μικρό τραυματισμό για τον Οδυσσέα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, δόθηκε αντιαθλητικό. Λογικό, από εδώ. Λίγο ηρεμία, παιδιά. 50-60-50. Μπάλα στο σίδερο. Έχουμε εστιάσει λίγο κάτω εκεί τι γίνεται με τον γιατρό και τον Οδυσσέα. Η αλήθεια είναι. Εδώ Διακόμη θα κόψει με εμφατικό τρόπο τον Γεωργιόπουλο. Μπάλα χαμηλά στον Γκόραν, 62-50. Ο Σερβοκροάτης οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα του στην τέταρτη νίκη στην διοργάνωση. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά. Αραπογλου στη θέση του Γεωργιόπουλου. Και ακόμη και αυτό μέσα, 64-50. Παρίσιο γαλάθι από τον Γιάννη, 64-52. Και ακόμη το rebound, θα στοχίσει. Φάουλ. Όμορφη προσπίση, πολύ όμορφο καλάθι, 64-54.
Για να δούμε. Άμα οι Kill Bill έχουν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν για τα καλά, εκμεταλλευόμενοι και την απουσία του Σαμοήλη, του ηγέτη της ομάδας των Power Puff Boys, σου τριών πόντων, ο Γκόραν όμως με άκουσε μάλλον και είπε τι λες καλέ μου άνθρωπε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Διαφορά και πάλι στους 13. Μπογέας, αριστερό, πολύ όμορφη κίνηση. Εντάξει, απλά δεν μπήκε. Συμβαίνει. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ο Οδυσσέας να κάνει ράματα. Και να είναι μια χαρά. Εντάξει, τον βλέπουμε όρθιο. Υγείας για τρεις, από το σπίτι του, θα στοχίσει. Ο Γκόραν το χαβά του, 69-54, εκπληκτικός. Αφιερώνει και το καλάθι του στον Σαμοήλη. Να πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα. Χαρούμενο, εντάξει, κερδίσατε Οδυσσέα μου. Εντάξει, θα κάνεις και ένα ράμα παραπάνω, δεν έγινε και κάτι. Παράσημα είναι αυτά. Σου για τρεις, όχι. Πολύ κακό το είδαμε από εδώ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Τυπική διαδικασία από εδώ και πέρα. Τυπικό φάουλ έχουμε την εντύπωση είναι αυτό. Όχι. Τον Τζιακόμι, θα πάρει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη, 70-56. Οι Κυπεδούκοι θα πάρουν την νίκη, τέταρτη νίκη στη διοργάνωση, 4-2 το ρεκόρ και των δύο ομάδων πλέον για το πρωτάθλημα της D2 εδώ στο κλειστό των Ανωλιοσίων.